κειμενών και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα λοιπόν στην παρέα σας και σήμερα. Αν μας αντέξετε θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η φίλη Κωνσταντέλου απαντά στα νούμερα αυτά. Τον έχω φροντίσει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Μια ματιά στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία θα ρίξουμε σήμερα. Αφιέρωμα περί δικαιοσύνης. Ζητήστε το στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός, και αν θέλετε το καλύτερο θα είναι και για σας και για το περιοδικό να γραφτείτε συνδρομητές, 35 ευρώ το έτος. Το τηλέφωνο για πληροφορίες και συνδρομές 210-45-14-833, εσωτερικό 220, το ξαναλέω, 210-45-14-835, εσωτερικό 220. Ξεκινάμε με ένα κείμενο του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου Ηλίβιου με τίτλο «Ένας ασώματος άνθρωπος στην πλατεία του ίντερνετ». Πάνε πολλά χρόνια από τη μέρα εκείνη που για πρώτη φορά συναντήθηκα με το χώρο και τον κόσμο του ίντερνετ, δηλαδή το διαδίκτυο. Θα ήταν γύρω στο 1995. Εκείνη την εποχή δεν είχε ο καθένας τον δικό του υπολογιστή. Οι περισσότεροι αρχίσαμε να γνωρίζουμε το νέο αυτό χώρο του διαδικτύου από συγκεκριμένα μαγαζιά και καφετέριες. Δεν χρειάστηκαν όμως πολλά χρόνια ώστε να γίνει πραγματικότητα και στην Ελλάδα η απόκτηση υπολογιστή για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Δεκάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών σε πόλεις και χωριά στεκόντουσαν με θρησκευτική ευλάβεια πάνω από το νέο επίτευγμα του τεχνολογικού πολιτισμού, μαγεμένοι και εγωιτευμένοι από την ταχύτητα και τις πλούσιες πληροφορίες που μπορούσε κανείς να βρει και να παρακολουθήσει μέσα σε αυτό το χώρο. Ένας νέος διαδικτυακός πλανήτης είχε αποκαλυφθεί και καλούσε τους πάντες να τον εξερευνήσουν. Ένας κόσμος πληροφορίας και εικόνας που με απίστευτη ταχύτητα επεξεργαζόταν δεδομένα, προσκαλούσε τους χρήστες του όχι απλά να απολαύσουν το νέο τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά να μετάσχουν ενεργά σε αυτό. Ο παθητικός τηλεθεατής ή ακροατής θα έδινε τη σειρά του σε ένα δυναμικό υποκείμενο που όχι απλά και μόνο θα κατανάλωνε πληροφορίες, αλλά πλέον θα συνδιαμόρφωνε πραγματικότητες. Η αλληλεπίδραση στο χώρο της γνώσης, της μάθησης, των ειδήσεων και του γενικότερου κοινωνικού σχολιασμού θα γινόταν καθημερινό βίωμα των πολιτών. Η δυνατότητα του πολίτη, από απλός αποδέχτης, να μετατρέπεται σε άμεσο συνδημιουργό που σχολιάζει κείμενα, παρεμβαίνει στην ειδησιογραφία με δικά του ρεπορτάζ, μετέχει με την κριτική και την ψήφο του στην εξέλιξη μιας νέας κινηματογραφικής ταινίας ή μουσικής παραγωγής, αποτελούσε ουσιαστικά μια θεμελιώδη επανάσταση για τη σύγχρονη μορφή δημοκρατίας. Επίσης, στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε ότι πολλές φορές το διαδίκτυο και ο πληροφοριακός κόσμος του έγινε η αιτία να αναδυθούν τεράστια ταλέντα συγγραφικής τέχνης που κάτω από άλλες συνθήκες και σε διαφορετικές εποχές δεν θα γνωρίζαμε ποτέ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα πιο καλογραμμένα σύγχρονα κείμενα υπάρχουν σε blog ημερολογιακών σκέψεων και παρεμβάσεων. Αξίζει όμως να θυμηθούμε μερικές από τις πιο σημαντικές παρεμβατικές μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης που έφερε ο χώρος του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Πρώτον, μετοχή του πολίτη, ανεξάρτητα από την κοινωνική του τάξη, την εθνική, θρησκευτική και πολιτισμική του ταυτότητα, καθώς και τις πολιτικές του πεποιθήσεις στη γνώση των μεγάλων βιβλιοθηκών του κόσμου, πανεπιστημιακών προγραμμάτων, μουσιακών εκθέσεων και γενικότερα σε πρωτογενείς πηγές πολιτισμού και μάθησης. Δεύτερον, συμμετοχή σε φόρουμ
ομάδων κοινωνικού, πολιτικού, θρησκευτικού και όχι μόνο προβληματισμού. Μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων με ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και προβληματισμούς, που ωστόσο βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Τρίτον, ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτή τη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς πλέον ο κάθε πολίτης μπορεί να κάνει το δικό του ρεπορτάζ με την κάμερά του, το κείμενό του και να το ανεβάσει στο διαδίκτυο. Μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της σύγχρονης ενημέρωσης των μεγάλων ειδησιογραφικών μέσων έχει ως πηγή πληροφοριών, εικόνας και ήχου απλούς καθημερινούς πολίτες που πολλές φορές μετέχουν άμεσα στα εξελισσόμενα γεγονότα. Τέταρτον, κινητοποιήσεις πολιτών για πολλά και διαφορετικά θέματα όπως εθνικά, κοινωνικά και πολιτικά. Πέμπτον, καταγγελίες, καλέσματα συσπήρωσης και μαζικές διαμαρτυρίες με άμεσα αποτελέσματα κοινωνικής παρέμβασης για περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας, αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων κοινωνικών μειονοτήτων, ζωοφιλικές πρωτοβουλίες και άλλα πολλά. Ως παραδείγματα των ανωτέρω, ασχέτως αποτελέσματος, θα ανέφερα τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Ήταν αποτέλεσμα διαδικτυακού συντονισμού και ενημέρωσης. Παρόμοιο φαινόμενο αποτέλεσαν και οι αγανακτισμένοι πολίτες πολλών χωρών. Αυτός όμως ο μεγάλος χώρος γνώσης και πληροφορίας δεν θα μπορούσε να μην αποκτήσει την πιο pop μορφή του. Δηλαδή εκείνο τον διαδικτυακό χώρο όπου οι χρήστες του θα χαλάρωναν από στιγμές έντασης και πολύωρης εργασίας. Έτσι θα λέγαμε ότι δημιουργήθηκε μια ιντερνετική πλατεία διαδικτυακής συνάντησης που πλέον οι άνθρωποι θα επικοινωνούσαν και πιο ανάλαφρα. Ένα συγκεκριμένος τρόπος ζωής, γεμάτος ταχύτητα και χρονικό περιορισμό, διαμόρφωσε και μια ανάγκη για σύντομες, μη χρονοβόρες επαφές. Φωτογραφίες από χαλαρές στιγμές της καθημερινότητας, σύντομες σκέψεις και προβληματισμοί, βίντεο και αστείες στιγμές του βίου, συνέθεταν μια χαλαρή ατμόσφαιρα της πλατείας που ξεκουράζεται και ρεμβάζει. Όμως, σε μια πλατεία δεν υπάρχει μόνο η χαλαρή και όμορφη πλευρά της. Πάντα υπάρχουν και οι σκοτεινές γωνιές που ανθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούν την έκπτωση και την παραμόρφωση του αρχικού σκοπού. Πολύ γρήγορα η πλατεία της κοινωνικής δικτύωσης μεταμορφώθηκε σε ένα χώρο εξάσκησης και εκτόνωσης έντονων ναρκισσιστικών συμπεριφορών. Άνθρωποι όλων των ηλικιών ανεβάζουν φωτογραφίες της καθημερινής ζωής τους, αυτοαναφέρονται και αυτοθεματοποιούνται θέτοντας τον βίο τους σε κοινή θέα, που όμως δεν κοινωνείται αλλά απλά παρακολουθείται. Μπορείς να βλέπεις τη ζωή μου, αλλά όχι να μετέχεις σε αυτή. Και όλα τούτα σε μια εικονιστική αρένα που πότε ξεσπά σε επιθυμίες και πότε σε αποδοκιμασίες, καταθέτοντας αντί συναισθημάτων εικονικά σύμβολα, like, emotions και άλλα. Εδώ όμως γεννάται ένα σημαντικό ερώτημα. Είναι άραγε, φίλοι ακροατές, η πρώτη φορά που το ανθρώπινο υποκείμενο γίνεται αυτοαναφορικό? Είναι η πρώτη φορά που ο ανθρώπινος ναρκισσισμός βρίσκει μορφές και τρόπους να φανερώσει την παθολογία του? Δεν υπάρχει παρουσία του φαινομένου σε παλαιότερες εποχές? Η αλήθεια είναι ότι η μάχη μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού, δηλαδή αυτού που είμαστε με εκείνου που θέλουμε να φαινόμαστε, είναι πολύ παλιά. Οι συμβατικές και εικονικές σχέσεις, η αυτοθεματοποίηση, δηλαδή η προσπάθεια να θέτεις στο κέντρο της καθημερινότητας των άλλων τον εαυτό σου, η διαμόρφωση και προβολή μιας ψευδούς προσωπικότητας που προσπαθεί να επιβληθεί, δεν είναι μια νέα πραγματικότητα.
Όλες αυτές οι ναρκισσιστικές μορφές παθολογίας υπήρχαν στην ψυχική ιστορία του ανθρώπου, ενδεχομένως με άλλες φανερώσεις και πρακτικές, ωστόσο υπήρχαν. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι, τι αλλάζει σήμερα στις εκδηλώσεις του ναρκισσιστικού υποκειμένου? Αισθάνομαι ότι η διαφορά έγκειται στο ότι πλέον έχουμε να κάνουμε με έναν ασώματο άνθρωπο. Δηλαδή με έναν άνθρωπο που το σώμα του υπάρχει αλλά δεν κοινωνείται, δεν μετέχει στο άθλημα των σχέσεων. Ολοένα και περισσότερο διαμορφώνεται ένα ανθρωπολογικό μοντέλο που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, όπως εύστοχα αναφέρει ο φιλόσοφος Θεοφάνης Τάσης, ως εικονιστικό υποκείμενο. Ποιο είναι αυτό? Κατά τον Τάση είναι το νεωτερικό υποκείμενο, στο οποίο κυριαρχεί η εικόνα του περισσότερο από τη φυσική του παρουσία. Υπάρχει δηλαδή κατά τον Τάση μια βαθμιαία ή ριζική εξεικόνιση του βίου. Δηλαδή ο εαυτός να μετατρέπεται βαθμιαία σε εικόνα, διάγοντας ολοένα περισσότερο τον βίο στο διαδίκτυο. Το φυσικό υποκείμενο απορροφάται από την εικόνα του, δηλαδή την απουσία της σωματικής αμεσότητας. Το φυσικό σώμα υπάρχει αλλά δεν κοινωνεί της πραγματικότητας των σχέσεων. Ολοένα απομακρύνεται και περιθωριοποιείται σε μια ακυρωτική αδράνεια. Αισθάνομαι ότι πρόκειται για μια νέα μορφή υποτίμησης του σώματος, αφού δεν θεωρείται απαραίτητο για την πραγμάτωση εαυτού. Η αμεσότητα και η εγκύτητα αποτελούν τον εφιάλτη του εικονικού νοερού ανθρώπου. Το σώμα μοιάζει απόλυτα εύθραυστο στην εγκύτητα, γι' αυτό και επιμελώς αποκρύπτεται. Η ηχό της φωνής, το βλέμμα, η χειραψία, το άγγιγμα, η αγκαλιά, το φιλί, η ερωτική επαφή δεν πραγματοποιούνται πρόσωπο προς πρόσωπο, ψυχή και σώμα, σε μια ολιστική παρουσία του άλλου, αλλά ως απουσία. Όλα αυτά εκφράζονται μέσα από τις οθόνες, αλλά δεν κοινωνούνται σωματικά. Το πραγματικό έχει αντικατασταθεί από το φαντασιακό, το σώμα από την νοερά εικόνα, τα συναισθήματα από άειλα emotions. Στον άλλο δίνω σύμβολα αντί την αλήθειά μου. Μια νέα μορφή εικονικού νεοπλατωνισμού είναι μπροστά μας, ακυρώνοντας το όλον της δημιουργίας του Θεού. Η μερικότητα και πάλι κερδίζει έδαφος, βάζοντας για ακόμη μια φορά μια υπαρξιακή τρικλοποδιά στην πορεία προς το καθολικό, δηλαδή την έσχατη φανέρωση της δημιουργίας του Θεού. Ο άλλος δεν βαραίνει πλέον τη ζωή μας και δεν την επηρεάζει αλληλεπιδρώντας ως παρουσία, αλλά ως απουσία εγκλωβισμένη στην ασώματη εικόνα του. Άσαρκος και εικονικός δεν μπορεί να ραγίσει, να πονέσει, να φοβηθεί ή να πληγωθεί στην εγκύτητα και την αμεσότητα της προσωπικής κοινωνίας. Συγχρόνως όμως δεν μπορεί και να αγαπηθεί για αυτό που είναι και κυρίως για αυτό που έχει ανάγκη να γίνει. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία, λέει ο πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος δεν λαμβάνει ταυτότητα μονάχα από αυτό που ήταν στο παρελθόν ή είναι στο παρόν, αλλά κυρίως από εκείνο που μπορεί να γίνει στα έσχατα. Η Ανάσταση του Χριστού ανοίγει το χρόνο σε νέες πραγματικότητες, δυνατότητες και διαστάσεις. Τον ανοίγει προς τα έσχατα, απεγκλωβίζοντάς τον από την τραγικότητα του θανάτου, τα όρια του κτιστού, τη χωροχρονικότητα. Στην κατά Χριστό ζωή κερδίζει το νόημα έναντι της ιστορίας. Εν τέτοιο αναδυόμενο μετάσης κυριαρχίας ανθρωπολογικό μοντέλο δεν μπορεί να μην διεγείρει κάποια σημαντικά ερωτήματα γύρω από τον άνθρωπο σε σχέση με τη χριστιανική θεολογία. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η αμφισβήτηση και η κατάργηση του ανθρωπολογικού μοντέλου σύμφωνα με τη βιβλική αποκάλυψη και διήγηση. Κατά τη βιβλική και αγιοπατερική διδασκαλία της Εκκλησίας, ο άνθρωπος φανερώνεται ως ενότητα ψυχής και σώματος, όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Ο άνθρωπος αποτελείται οργανικά από σώμα και ψυχή. Ούτε η ψυχή μόνη της, ούτε το σώμα μόνο του αντιπροσωπεύουν τον άνθρωπο. Να το προσέξουμε αυτό, φίλοι ακροατές, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε μια χαρά και μόνο με την ψυχή μας, ότι μετά το θάνατο θα υπάρχει ψυχή και ουδέν πρόβλημα. Δεν είναι όμως σωστό αυτό, γιατί ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή, επομένως όταν υπάρχει μόνο η ψυχή κάπου στον ουρανό,
στο Θεό δηλαδή και το σώμα κάπου αλλού, στο χώμα, δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι νεκρός δηλαδή. Έτσι. Και συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρός, και ένα σώμα χωρίς ψυχή δεν είναι παρά ένα πτώμα, και μια ψυχή χωρίς σώμα είναι ένα πνεύμα. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα άσαρκο πνεύμα, και ένα πτώμα δεν είναι ένα μέρος του ανθρώπου. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται, λέει ο πατήρ Λίβιος, σε σχέση με το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε, είναι κατά πόσο ο άνθρωπος της εικονιστικής εποχής είναι ο άνθρωπος της θεολογίας, της βιβλικής και πατερικής διήγησης. Εάν σήμερα παρουσιάζεται και κυριαρχεί μια ριζική παραμόρφωση του βιβλικού ανθρωπολογικού μοντέλου, τότε ποια θα πρέπει να είναι η θέση της Εκκλησίας και της χριστιανικής θεολογίας απέναντι σε αυτό το νέο ανθρωπολογικό μοντέλο, το οποίο όλο ένα και περισσότερο καθιερώνεται ως πρότυπο μιας ασώματης εικονικής ύπαρξης? Μιλάμε πλέον για το όλον του ανθρώπου ή για μια κατακερματισμένη ύπαρξη που θα είναι αδύναμη να φανερώσει το κατ' εικόνα Θεού και να πραγματώσει το καθ' ομοίωσιν? Ένας άνθρωπος σε πλήρη υποτίμηση έως εξαφάνιση του σώματός του είναι άνθρωπος σε πορεία προς αγιασμό και κατά Χριστόν ανακεφαλαίωση? Επιπλέον, η σταδιακή αλλά όλο ένα και περισσότερο κλιμακούμενη κυριαρχία των μηχανών έναντι των ανθρώπων, μήπως διαταράσει το σχέδιο της οικονομίας του Θεού? Ποιο είναι το αγιαστικό υποκείμενο της Εκκλησίας στο μέλλον και ποια η καθημερινότητα της ζωής του που θα κληθούμε ως Εκκλησία να διακονήσουμε? Με έναν απόλυτα χαρισματικό και θεολογικά προφητικό τρόπο, ο επίσκοπος Διοκλίας Κάριστος Βουέαρ, μακαριστός πλέον, σε ομιλία του για το ρόλο της Εκκλησίας και της χριστιανικής θεολογίας στον 21ο αιώνα, που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, διαβλέπει ότι εκείνο το οποίο θα αποτελέσει το κυρίαρχο και μείζον θέμα στη νέα χιλιετία για τη χριστιανική εκκλησία και θεολογία θα είναι η ανθρωπολογία. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Αποτελεί πεποίθησή μου όμως ότι θα υπάρξει μια στροφή στην κεντρική εστίαση της θεολογικής έρευνας από την εκκλησιολογία στην ανθρωπολογία. Πραγματικά υπάρχουν πολλά σημάδια ότι μια τέτοια στροφή έχει ήδη αρχίσει. Το ερώτημα κλειδί δεν θα είναι μόνο τι είναι η Εκκλησία, αλλά επίσης και πιο θεμελιακά τι είναι ο άνθρωπος». Και συνεχίζει ο επίσκοπος Διοκλίας, αναφερόμενος στο δεύτερο τεράστιο θέμα, που είναι η απειλή των μηχανών έναντι του ανθρώπου. «Κατά δεύτερον, στο επίπεδο της τεχνολογίας ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχείται όλο και πιο πολύ από τις μηχανές. Οι συνάδελφοί μου στο πανεπιστήμιο είναι τόσο απασχολημένοι μιλώντας στους υπολογιστές τους, ώστε έχουν όλο και λιγότερο χρόνο να συζητήσουν μεταξύ τους. Αντιμέτωποι με μια τέτοια απανθρωποποιητική τάση, υφίσταται για μας ως Ορθοδόξους και ως Χριστιανούς μια επίγουσα ανάγκη να διακηρύξουμε την υπέρτατη σημασία των άμεσων σχέσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι η ελληνική λέξη πρόσωπο σημαίνει ακριβώς όψη. Είμαι ουσιαστικά πρόσωπο μόνο όταν συναντώ τους άλλους, όταν εισέρχομαι σε διάλογο μαζί τους, όταν τους κοιτάω στα μάτια και τους επιτρέπω να κοιτάξουν τα δικά μου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ώστε τα πρόσωπα με την εκπληκτική ικανότητά τους για αμοιβαία στοργή και αγάπη να επισκιαστούν και να καταποθούν από τις μηχανές. Ως Ορθόδοξοι και ως Χριστιανοί δεν μπορούμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά σε αυτές τις προκλήσεις χωρίς μια θαραλέα και επινοητική αναζωογόνηση της διδασκαλίας μας για το ανθρώπινο πρόσωπο», έλεγε ο Κάριστος Βουέαρ. «Είναι απολύτως βέβαιο», ολοκληρώνει το άρθρο του ο πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, «ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο ανθρωπολογικό μοντέλο που προκλητικά μας κλείνει το μάτι και μας προσκαλεί να κουβεντιάσουμε μαζί του για την αλήθεια του ανθρώπου και του Θεού. Η θέση της Εκκλησίας και της θεολογίας είναι ακριβώς εδώ, στο διάλογο και στη διακονία. Η χριστιανική Εκκλησία θα πρέπει να βάλει ένα τεράστιο like στην αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου που προσπαθεί να κοινωνήσει την ψυχή και το σώμα του και δεν γνωρίζει τον τρόπο. Αυτή την τέχνη του κατά Χριστόν βίου διδάσκει η Εκκλησία, δηλαδή τη δυνατότητα να εισέρχεται το νόημα στην τραυματισμένη ανθρώπινη συνθήκη και να τη σώζει. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η σωτηρία σημαίνει ολοκλήρωση και ο σημερινός άνθρωπος είναι τεμαχισμένος όσο ποτέ άλλοτε. Η ενότητα του ανθρώπινου προσώπου βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ είναι η τεράστια ευθύνη και πρόκληση για την Εκκλησία να φανερώσει το Χριστό σε ραγισμένες υπάρξεις που εξαλειώνονται στον χώρο της εικόνας, φοβούμενοι την πραγματικότητα της ζωής. Η χριστιανική θεολογία και η Εκκλησία
πρέπει να μαρτυρήσουν μια τέχνη βίου που θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους της νέας χιλιετίας να μην κρύβονται πίσω από την εικόνα τους, να αγκαλιάζουν το σύνολο του είναι τους δίχως ενοχές και να φανερώσουν τη θνητή αλήθειά τους δίχως υποκατάστατα τεχνητής αθανασίας. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, η θνητότητα πάβει να είναι αδυναμία, μεταμορφώνεται σε δυνατότητα μετοχής στην αιωνιότητα της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει πλέον να χαιρόμαστε την ανθρωπινότητά μας, μιας και το να είσαι άνθρωπος είναι δώρο. Και στα δώρα λέμε πάντα ευχαριστώ. Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ομιλήματα, η καθημερινή εκπομπή τούτη την ώρα, μέχρι τις 5, διαβάζουμε από το τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία, με αφιέρωμα στη δικαιοσύνη. Διαβάσαμε ένα κείμενο για τα social media, την εικονική πραγματικότητα και το πόσο μετέχουμε και μας επηρεάζει όλους αυτό. Λέμε ότι το κινητό και όλη η τεχνολογία δεν έχει ελευθερία. Τις παραδίδουμε την ελευθερία μας όμως και έτσι δεσμευόμαστε, φίλοι ακρότες. Χρειάζεται λοιπόν ένα μέτρο, καλό είναι το κινητό. Και ο πατρί Χαράλαμπος που τα γράφει αυτά τα χρησιμοποιεί και ωφελεί πολύ κόσμο. Αλλά να μην χάσουμε και το μυαλό μας και αφιερωθούμε τελείως ψυχήτα και σώματι στο κινητό και στην εικονική πραγματικότητα. Προχωράμε. Αυτό το κείμενο ήταν εκτός αφιερώματος. Μέσα στο αφιέρωμα ένα κείμενο του Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου για τη Θεία και την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γίνεται πολύς λόγος σήμερα για τη δικαιοσύνη. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά ανάμεσα στην ανθρώπινη και θεία δικαιοσύνη. Ο Αβάς Ισάκος Ήρος αναφέρει «Μην πεις το Θεό δίκαιο, διότι κατά την ανθρώπινη δικαιοσύνη ο Θεός είναι άδικος, με την έννοια ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι ένας κακός άνθρωπος θα πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με την παρανομία που έκανε. Τα μέτρα όμως της δικαιοσύνης του Θεού είναι άλλα. Μπορεί ένας άνθρωπος να πει απλώς ένα συγγνώμη και ο Θεός να τον συγχωρέσει εάν έχει μετανοήσει πραγματικά. Ο Χριστός λέει ότι είναι μακάριοι όσοι διώκονται λόγω της δικαιοσύνης, δηλαδή για την επικράτηση του θελήματος του Θεού. Η Θεία Δικαιοσύνη είναι η αγάπη του Θεού. Κατά κρίβεια, δικαιοσύνη είναι να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο και πραγματική αδικία είναι όταν οι πράξεις μας και οι ενέργειές μας απομακρύνουν τον Χριστό, τη Θεία Χάρη από την ψυχή μας. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μας κατά τον Απόστολο Παύλο. Εξάλλου στο Ευαγγέλιο αναφέρει ότι ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Ο Θεός αγαπά όλο τον κόσμο εξίσου. Δεν έχει καμία προσωποληψία. Ο ίδιος μας υπέδειξε πώς να αντιμετωπίζουμε την αδικία, λέγοντάς μας πως όταν έρθει κάποιος και σου πάρει τα πράγματά σου, μην του πεις τίποτα. Αν σ' αγκαρεύσει να πας ένα μίλι, να πας δύο, και αν σου δώσει ένα ράπισμα από τη μία πλευρά, τότε να γυρίσεις και την άλλη. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, θα πει κανείς. Δικαιοσύνη κατά τα ανθρώπινα μέτρα είναι αυτό που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, οδόντα αντί οδόντος. Ο Θεός όμως δεν κρίνει με αυτά τα μέτρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η αγάπη του Χριστού φαίνεται στο γεγονός ότι ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί και αρνητές του, παρά τα αυτά Χριστός υπερημών απέθανεν. Η δικαιοσύνη του Χριστού λοιπόν ποια είναι? Να πεθάνει αυτός για αυτούς που δεν τον ήθελαν. Γι' αυτό, όταν βλέπουμε στον κόσμο πολλές αδικίες, ας μην αναρωτιόμαστε πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Διότι ο Θεός λειτουργεί με άλλο τρόπο, με άλλα μέτρα. Δικαιοσύνη είναι να μας δώσει ο Θεός αυτό το οποίο στερηθήκαμε, που δεν είναι άλλο από τη χάρη Του,
η δυνατότητα της θεώσεώς μας, γιατί ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα Του. Είμαστε φτιαγμένοι να γίνουμε θεοί κατά χάρη, να ομοιωθούμε με το Θεό και να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος του χριστιανού. Τα πάντα όμως στη ζωή, αν αντιμετωπιστούν πνευματικά, μπορούν να μεταβληθούν η ζωή αιώνιων. Μέσα στην Εκκλησία η δυσκολία γίνεται ευκολία, τα πικρά γίνονται γλυκά, οι θλίψεις γίνονται χαρές, διότι όλα αυτά βαπτίζονται μέσα στη σχέση μας με τον Χριστό. Η ψυχή μας είναι καμωμένη με τέτοιο τρόπο που θεραπεύεται μόνο μέσα από τα αντίθετα πράγματα. Η ειδονή κάθε είδους αμαρτίας θεραπεύεται μέσα από την οδύνη και τον κόπο της άσκησης. Η Αγία Θεοδώρα Αλεξανδρίας αποτελεί ένα παράδειγμα ανθρώπου που υπέστη δοκιμασίες και τελείωσε τη ζωή της μέσα στην αδικία, τη συκοφαντία και τον πόνο, και ο Θεός τη δικαίωσε μετά την κοίμησή της. Η Αγία αυτή, ενώ είχε στηθεί εναντίον της μια τεράστια συκοφαντία, υπέμεινε σιωπηλά όλη αυτή την αδικία χωρίς να προσπαθήσει να αποδείξει την αθωότητά της. Δεν θέλησε να συμπεριφερθεί ανθρώπινα. Το τέλειο ήταν αυτή η σιωπή που τήρησε. Αγωνίστηκε όχι μόνο να μην μιλήσει, γιατί σίγουρα είναι ένας μεγάλος αγώνας να σε αδικούν και να μην μιλάς. Ένα άλλο πιο δύσκολο άθλημα ήταν ο αγώνας της να μην μισήσει και να μην εκδικηθεί αυτούς που τη συκοφάντησαν και αυτούς που πίστεψαν τις συκοφαντίες. Το δε μείζον ήταν ο αγώνας της να αγαπά αυτούς που την κατηγόρησαν. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε: «Μη μισείτε τους εχθρούς σας, αλλά αγαπάτε τους εχθρούς σας». Μέσα λοιπόν από έναν τέτοιο αγώνα, ο άνθρωπος μαθαίνει να ταπεινώνεται και να βλέπει τον άλλον άνθρωπο με αγάπη, έστω και αν τον έχει κακολογήσει. Ακόμα ένα παράδειγμα αντιμετώπισης των συκοφαντιών με ταπείνωση και υπομονή αποτελεί ο Άγιος Νεκτάριος. Μην κοιτάτε τώρα που τον προσκυνούμε. Στην εποχή του είχε το όνομα του Διεφθαρμένου, του Ανήθικου. Τον εδίωξαν από τον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας με τη ρετσινιά της ανηθικότητας. Ερχόμενος στην Ελλάδα, έβγαινε να κάνει κήρυγμα και τον γιουχάιζε ο κόσμος. Γεροντάκι πλέον πήγε στην Αίγινα, έχτισε το μοναστήρι και πήγε εκεί ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και του είπε τα χίλια λόγια ότι τάχα έκανε ανηθικότητες, ενώ μεγάλο εξευθελισμό υπέστηκε από τον εισαγγελέα. Έφτασαν στο σημείο να βγάζουν το νερό από το πηγάδι για να βρουν δίθεν παιδιά που γεννούσαν οι μοναχές και τα έριχναν εκεί μέσα. Ο γέροντας τα υπέστη όλα αυτά χωρίς να μιλά μέχρι και την κοίμησή του. Βέβαια, μόλις κοιμήθηκε, άρχισαν τα θαύματα και έγινε αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Μία μοναχή αναρωτιόταν και έλεγε: «Μα τι έκανε αυτός και έγινε τόσο μεγάλος Άγιος, αφού ούτε μεγάλος ασκητής ή νηστευτής ήταν, ούτε μάρτυρας?» Τότε εμφανίστηκε σε αυτήν ο Άγιος και της είπε: «Πράγματι, έχεις δίκιο. Εγώ δεν έκανα μεγάλες ασκήσεις, ούτε μάρτυρας υπήρξα, αλλά έκανα υπομονή στις συκοφαντίες, γι' αυτό ο Θεός μου έδωσε αυτή τη χάρη». Πράγματι, όταν ο άνθρωπος δείξει εμπιστοσύνη στο Θεό, έρχεται τότε μια ισορροπία στην ψυχή του και διέρχεται διαμέσου αυτών των καταστάσεων. Βέβαια, η ψυχή μας είναι φυσικό να θλίβεται όταν μας κατηγορούν άδικα, όμως το αντίβαρο είναι ο Χριστός. Εάν ο άνθρωπος θυμάται στη ζωή του τα λόγια του Χριστού, μακάρι οι δεδιωγμένοι, τότε απαλύνεται η δυσκολία, γλυκαίνει η πικρία και ο άνθρωπος βρίσκει τη δύναμη να αντεπεξέλθει. Αντίθετα, εάν ο άνθρωπος που υφίσταται διωγμούς, ψευδολογίες και συκοφαντίες εναντίον του, δεν στρέφει τις ελπίδες του στο Θεό, τότε μπορεί να φτάσει σε ακραία σημεία. Πολλοί άνθρωποι όταν αδικούνται αισθάνονται οργή και η ψυχή τους μπορεί να οδηγηθεί είτε στην απελπισία είτε σε ξέσπασμα προς τον άλλο. Το αντίδοτο και στα δύο αυτά, όσο δικαιολογημένα και ανθρώπινα κι αν είναι, είναι ο Χριστός. Όλα θα ξεκαθαρίσουν και θα τακτοποιηθούν στη Βασιλεία του Θεού. Διότι ο Χριστός γνωρίζει την αλήθεια, καθώς και τι υπάρχει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Μπροστά λοιπόν σε όλες αυτές τις δοκιμασίες, εκείνο που παρηγορεί τον άνθρωπο είναι η παρουσία και η αγάπη του Θεού. Είτε ψευδός κατηγορείται κανείς, είτε δικαίως πάσχει. Αν το αντιμετωπίσει πνευματικά και με υπομονή, τότε θα δεχθεί μεγάλη ωφέλεια, η οποία θα έχει αιώνιες διαστάσεις. Θα πει κανείς, είμαστε ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος έκανε αυτό που μπορούσε και ό,τι έκανε συμπληρώθηκε με τη χάρη του Θεού. Αλλιώς δεν θα μπορούσε. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να υπομείνει από μόνος του τέτοιου είδους συκοφαντίες και σταυρούς. Επομένως, για τον καθένα είναι ο δρόμος ανοιχτός να αντέξει περισσότερα από όσα μπορεί ως άνθρωπος και τις συκοφαντίες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι εύκολο βέβαια. Το κατανοώ. Και όταν τα λέμε αυτά από ραδιοφώνου, μπορεί να είναι κούφια λόγια, γιατί όταν είσαι καλά στην υγεία σου και όταν δεν σε συκοφαντούν, μπορείς να λες οτιδήποτε. Αλλά μιας και εδώ λόγια λέμε και δεν τα κάνουμε εμείς πράξη, τα έκαναν όμως οι Αγίοι μας, καλό είναι να τα λέμε και αυτά.
Σε περίπτωση που δεν μπορούμε πάντως και δεν έχουμε αυτή την πίστη που χρειάζεται, που είχε ο Άγιος Νεκτάριος, κανονίζουμε τουλάχιστον να μην ανταποδώσουμε το κακό στον άλλον άνθρωπο. Έτσι. Να μην κάνουμε κακό. Από εκεί ξεκινάει, φίλοι ακροατές, η χριστιανική ζωή. Και αυτό που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη και θυμηθήκαμε προηγουμένως, το οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμόν αντί οφθαλμού, είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Υπάρχει και χειρότερο από αυτό, δηλαδή να σου βγάλουν το μάτι και εσύ να σκοτώσει τον άλλον, ξέρω εγώ. Επομένως η Παλαιά Διαθήκη προσπαθεί να περιορίσει το κακό, να μην είναι ακραίο, αλλά ακόμα δεν είναι χριστιανισμός εκεί. Είμαστε προ-Χριστού. Ως χριστιανοί δεν ανταποδίδουμε το κακό. Από τη στιγμή που ανταποδώσω το κακό, χίλια δίκια να έχω, χριστιανός δεν είμαι. Χρειάζεται δηλαδή να μετανοήσω. Μπορεί να προφυλαχτώ, να προστατέψω τον εαυτό μου, να ζητήσω βοήθεια κλπ. Οτιδήποτε, αλλά δεν κάνω κακό. Με οποιοδήποτε τρόπο. Και ο Θεός θα δει και θα βοηθήσει. Περιοδικό πήρε η Εκκλησία πάντοτε, τεύχος Νοεμβρίου, να δούμε ένα κείμενο του Δημήτρη Μαυρόπουλου, θεολόγου «Η δικαιοσύνη του Θεού». Στους περίφημους μακαρισμούς του Κυρίου που καταγράφονται στο Κατά Ματθαίον ως εισαγωγή στην επί του όρους ομιλία, υπάρχουν δύο στίχοι που αναφέρονται στη δικαιοσύνη ως συνθήκη της Βασιλείας του Θεού. Πρόκειται για το στίχο 6, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται», και το στίχο 10, «Μακάρι οι διδιωγμένοι ένεκην δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί η Βασιλεία των Ουρανών». Στον πρώτο στίχο φαίνεται εκ πρώτης όψεως να αναφέρεται ο Χριστός σε μια δικαιοσύνη της κοινωνίας, της βιωτής δηλαδή των ανθρώπων, ενώ στη δεύτερη είναι σαφής η αναφορά του σε μια εσχατολογική δικαιοσύνη. Μέσα λοιπόν από μια εικόνα που περιγράφει τη φυσική ανάγκη κάθε ανθρώπου, την πείνα και τη δίψα, εισάγει ο Ιησούς στο μέγα θέμα της δικαιοσύνης, τόσο ζωτικό όσο τα βασικά στοιχεία της ζωής. Το τι σημαίνει αυτή η δικαιοσύνη κατατίθεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στην περιγραφή των τριών πειρασμών που υπέστη ο Χριστός και που κατ' ουσίαν υφίσταται κάθε άνθρωπος. Αν οι αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και τον παγιδεύουν σε εξαρτήσεις από αγαθά και δυνάμεις της κτιστότητας, ο Ιησούς ως νέος Αδάμ απαντάει ότι ουκ επάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, ότι δεν υποτάσσεται σε θαυματουργικές και άλογες δυνάμεις, ότι δεν ενδιαφέρεται για τα βασίλεια της γης. Αυτό προβάλλεται από τον Χριστό ως έκφραση της εναρμόνισης του θελήματός του με το θέλημα του ουράνιου πατέρα του. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη που εγκαινιάζεται στην ιστορία, η οποία όμως έχει ως πρότυπό της τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή τη δικαιοσύνη την αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, οι οποίοι την περιγράφουν ως το όνομα του Θεού. Κατά την παράδοση του Θείου Νόμου στον Μωυσή, ο Κύριος αποκαλύπτει το όνομά του. Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, και δικαιοσύνη διατηρών και έλεος της χιλιάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιστότητα του Θεού που κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η δικαιοσύνη του Χριστού μαρτυρείται στα Ευαγγέλια ως δικαιοσύνη θυσιαστική. Ακόμη περισσότερο, σε κάθε πείνα και δίψα δικαιοσύνης προτείνει ένα άλλο περιεχομένου χορτασμό. Βρώσει και πόση του σώματός του και το αίματός του. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Θυμηθείτε ποιο νερό προσφέρει στη Σαμαρίτισσα. Εγώ είμαι. Όσαν πει εκ του ύδατος σου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια αφηρημένη έννοια δικαιοσύνης, αλλά για τη δικαιοσύνη που πηγάζει από το θέλημα του Θεού. Δίκαιος ονομάζεται ο Θεός και η δικαιοσύνη του ταυτίζεται με την αγάπη του. Όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, με αποκορύφωμα την ενανθρώπιση του Υιού, όλες οι ενέργειές του εκδηλώθηκαν και εξακολουθούν να εκδηλώνονται ως Θεία Δικαιοσύνη. Μπορεί ο κόσμος να αποδεχθεί μια τέτοια δικαιοσύνη που εκφράζεται ως αγάπη? Η ιστορία μας λέει ότι δεν μπορεί. Όπως διατυπώνεται στην προς Διόγνητον επιστολή, οι χριστιανοί αγαπώσει πάντας και υπό πάντων διώκονται. Η ζωή του πιστού αναπαύεται σε αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού. Και όπως μαρτυρείται στις αγιογραφικές πηγές, το είπαμε ήδη, αυτή η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη αυτή δεν προσφέρεται ως ατομική επιβράβευση. Υπάρχει ούτως ή άλλως και ενεργεί στον πιστό, εάν αυτός έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του για να την αποδεχθεί και να την υποδεχτεί. Αυτή την καλλιέργεια ο ποιητής την ονομάζει καθαριότητα των χειρών μου.
Καθαριότητα των χειρών σημαίνει πράξεις. Αυτό που αποδίδει ο πιστός στο Θεό είναι η πίστη του και η παράδοση στο θέλημά του. Αυτό που του ανταποδίδεται από το Θεό είναι η παρουσία του ως δικαιοσύνη, δηλαδή ως αγάπη. Πρόκειται για μια αντικατάπεμψη που συνοψίζεται στην έκφραση «Θεία Χάρης». Θυμηθείτε την ευχή της Θείας Λειτουργίας που αναπέμπουμε στον Κύριο μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η δυναμική σχέση κτιστού και ακτίστου, πέμψης και αντικατάπεμψης. Το εβραϊκό κείμενο της γραφής παραδίδει τη λέξη τσεδακά που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι εβδομήκοντα όμως, όταν μεταφράζουν, έχουν υπόψη τους όλη τη σοφιολογική γραμματεία που έχει αναπτυχθεί εντωμεταξύ στην εβραϊκή παράδοση και ξέρουν ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι ταυτισμένη με το έλεος του. Η δικαιοσύνη τελικά είναι το έλεος του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος επειδή ο Θεός είναι ελεήμων. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του. Γι' αυτό στους εβδομήκοντα οι δύο λέξεις πολύ συχνά ταυτίζονται. Σε πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, αντί της λέξης δικαιοσύνη, οι εβδομήκοντα χρησιμοποιούν τη λέξη ελεημοσύνη. Επομένως, η ευλογία και η ελεημοσύνη του Κυρίου είναι το δώρο του Θεού σε όσους αποφασίζουν να ανέβουν στον τόπο Του. Η δικαιοσύνη του Θεού εκφράζεται με την παρουσία Του και παρουσία του Θεού σημαίνει παρουσία των θείων, άκτιστων ενεργειών. Αν η συνεχής πνευματική άσκηση της σωματικής συμπεριλαμβανομένης επιτρέπει την παρουσία αυτών των θείων ενεργειών να λειτουργούν εντός μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, η αμαρτία του κόσμου τούτου νικέται. Η προειδοποίηση του Χριστού είναι σαφής. Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Με άλλα λόγια, η δικαιοσύνη του Θεού είναι η ευσπλαχνία του. Μια ευσπλαχνία που προεικονίζεται στην προϊστορία της Εκκλησίας, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, ιδίως στους προφήτες. Ο Οσιέ είναι υπέροχος σε αυτό το σημείο. Μια ευσπλαχνία που ταυτίζεται με το όνομα του Θεού. Όπως είπαμε στην αρχή, στο όρος Χορύβου ο Μωυσής μαθαίνει το όνομα του Θεού. Εγώ είμαι ο Ον. Στην εβραϊκή βίβλο είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν. Και στο όρος Σινά του αποκαλύπτεται ανεπτυγμένο αυτό το όνομα. Κύριος πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος και αληθινός. Είναι το όνομά του, αλλά αυτό το όνομα οδεύει ως σκιά μέσα στην ιστορία. Θα φανερωθεί αυτό το όνομα του Θεού, αυτή η δικαιοσύνη του, ψηλαφυτά πλέον, όταν θα έχουμε τον ίδιο τον Υιό του. Ο Απόστολος Παύλος αναπτύσσει αυτή την αντίληψη υπογραμμίζοντας ότι ενώ όλοι έχουμε κάνει λάθος και όλοι υστερούμαστε λόγω του λάθους περί της δόξης του Θεού, ωστόσο δικαιωνόμαστε, έρχεται μια δικαιοσύνη και μας δικαιώνει εξαιτίας της χάριτος, μιας χάριτος που μας απολύτρωσε, μας έσωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίο μας τον έδωσε ο Θεός ως ηλαστήριον, ως εξαγορά των λαθών μας. Και με το αίμα του πέτυχε αυτή την απολύτρωση, ώστε να φανεί ποια είναι η δικαιοσύνη του, η ένδειξη της δικαιοσύνης. Τη δικαιοσύνη αυτή την αποκαλύπτει ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως. Προς Ρωμαίους. Δεν είναι ιδιότητα του Θεού η δικαιοσύνη, αλλά είναι όνομα του Θεού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Μια τέτοια δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος, να αναπτύξει, να περιγράψει, αν θέλετε να ενεργοποιήσει στη ζωή του. Είναι μια άλλη τάξη ως δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη στην οποία μας καλεί ο Ισαΐας. Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί την γην.
Πρόκειται λοιπόν για μια δικαιοσύνη που δικαιώνει αυτόν που παραδίδεται στον Ιησού και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτός που πρώτος χαρακτηρίζεται δίκαιος είναι ο Αβραάμ και χαρακτηρίζεται δίκαιος όχι γιατί έκανε κάτι από αυτά που εμείς θεωρούμε δίκαια πράγματα, αλλά θεωρείται δίκαιος γιατί πίστεψε. Η πίστη τον κάνει να είναι δίκαιος. Πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, της παραδόσεως. Παραδίδεται, εμπιστεύεται αυτόν που τον καλεί. Στην περίπτωση του Αβραάμ έχουμε μια κλίση. Φύγει από εκεί και πήγαινε προς. Και παραδίδεται ο Αβραάμ σε αυτή την κλίση, δηλαδή αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν που τον καλεί. Σε αυτόν που τον καλεί παραδίδεται με εμπιστοσύνη. Αυτό λέγεται πίστης. Θα θυμόσαστε ίσως πώς αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος αυτό το θέμα της πίστεως του Αβραάμ. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά λέει «επίστευσεν Αβραάμ το Θεό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη». Φράση που την αντλεί από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η πίστη μέτρησε ως δικαιοσύνη. Ταυτίζεται δηλαδή η πίστη με τη δικαιοσύνη. Κατά τον Γρηγόριο Νήσις η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αιτία της σωτηρίας του κόσμου. «Ουκούν οι δια του Υιού σωθέντες τη δυνάμη του Πατρός εσώθησαν». Και αυτή η δικαιοσύνη είναι επίσης το μέτρο δια του οποίου κρίνεται ο άνθρωπος. Και η παρατούτου κρινόμενη τη δικαιοσύνη του Θεού την κρίσιν υπέχουσιν. Τελικά η δικαιοσύνη του Θεού είναι ο Χριστός. Και μες την Αποκάλυψη όχι μόνο με τα λόγια του αλλά και με τις πράξεις του. Χριστός γαρεστήν η του Θεού δικαιοσύνη, η δια του Ευαγγελίου αποκαλυπτωμένη. Μάλιστα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει ότι ο Χριστός ως η δικαιοσύνη του Πατρός δικαιώνει και τους εν αμαρτίες ευρισκομένους. Μη μόνον αυτόν είναι δίκαιον, αλλά και το εταίρους εν αμαρτίες καταπέσαντας, εξέφνης δικαίους ποιή. Όταν λοιπόν μιλάμε για δικαιοσύνη του Θεού, εν τη δικαιοσύνη σου, αναφερόμαστε στην παρουσία μιας ουσιώδους σχέσης. Το λάθος του πρώτου ανθρώπου είναι η διακοπή αυτής της σχέσης. Ο άνθρωπος προσπαθεί να επανορθώσει αυτό το αρχικό λάθος, κάνοντας παρούσα αυτή τη σχέση. Το κατορθώνει? Η ιστορία μας λέει όχι. Ακόμη και μετά το Χριστό η ιστορία μας λέει όχι. Δεν μπορούμε να κατορθώσουμε αυτή τη σχέση. Μπορούμε όμως να αποδεχθούμε τη δωρεά αυτής της παρουσίας. Είναι πολύ διαφορετικό. Αποδεχόμαστε τη δωρεά αυτής της παρουσίας και κατά το μέτρο πια της άσκησής μας, της διάθεσής μας, παραδιδόμαστε σε αυτή την παρουσία. Ρίξαμε μια ματιά μόνο στο πολύ ενδιαφέρον και με πολύ πλούσιο περιεχόμενο Τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με αφιέρωμα περί δικαιοσύνης, θείας και ανθρώπινης, με κείμενα και εκτός του αφιερώματος, ένα από αυτά του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου διαβάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Στηρίξτε όσο μπορείτε το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, φίλοι ακροτές, ζητήστε το. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο τέτοιο περιοδικό που κυκλοφορεί από Μητρόπολη και από αισθητική άποψη και από άποψη περιεχομένου. Κάνει 4 ευρώ μόνο. Θα έχετε να διαβάζετε για όλο το μήνα και μάλιστα δεν θα το πετάξετε. Πιστέψτε με, το Τεύχος αξίζει και με τη θυματολογία του να το κρατήσετε στη βιβλιοθήκη σας. Αυτό και κάθε Τεύχος.
Θα το βρείτε λοιπόν στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και όπως είπαμε στην αρχή, αν μπορείτε να γραφτείτε οι συνδρομητές, 35 ευρώ το χρόνο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει να στηρίζουμε, να μην λέμε λόγια μόνο, να στηρίζουμε και κάτι καλό που βγαίνει ανάμεσα σε εκατοντάδες περιοδικά που κυκλοφορούν, να και ένα περιοδικό εκκλησιαστικό σοβαρό. Το τηλέφωνο λοιπόν για τις συνδρομές 210-45-14-833 εσωτερικό 220. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Γιατί Θεέ μου, το νέο βιβλίο του Κώστα Γανωτή. Γιατί Θεέ μου δεν μετανοούμε, πόσα βάσανα χρειάζονται ακόμα για να λυγίσει η καρδιά μας. Κώστας Γανωτής, Γιατί Θεέ μου. Ένα βιβλίο ύμνος στη χριστιανική χαρά και ελπίδα από τις εκδόσεις Γρηγόρη σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για παραγγελίες 210-36-37-011. Μάρμαρα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας Elegance Marbles. Πνευματικός Γεώργιος. Διαθέτουμε μάρμαρα.